Είσαι κοπέλι κριτικό και λένε σε Μανώλη. Μα είσαι καλός ηθοποιός και σου ζηλεύουν όλοι. Να σε καλά, Στεκνή. Σε βλέπουμε πάντα στη τηλεόραση. Να σε λέω σύντεκνο. Πάντα σύντεκνο. Ή ευρωσύντεκνο. Όπως θα δουλεύετε. Ποτέ. Α, δεν δουλεύετε εσείς. Καλύτερη είστε. Καλύτερη. Ποιο μπουνταλά δουλεύει και σα ζει. Ότι είμαι πανέμορφο. Δηλαδή, το παρουσιαστικό μου. Ναι. Παναγία μου. Παναγία μου. Παναγία μου. Λοιπόν, κόρη μου Μπαρμπουνίτσα, πρέπει να προπονηθούμε. Του χρόνου θα διαγωνιστούμε στη Σκοποβολή. Τούτο, να μαμά, δεν το καταλαβαίνω. Πώς θα διαγωνιστούμε στη Σκοποβολή, αφού απόβλα δεν κατέμενε. Μέχρι τότε σας, κόρη μου, θα μάθαμε. Ο Μανολιός, ο Μανολιός που κάνει και το ζωοκλέφτη, κατέει από όπλα. Ωραία το λοιπόν, αυτό θα μας κάνει φροντιστήριο. Ναι, με λύζει τύχη. Το χρυσό θα το πάρουμε. Ετσά θα μπούμε και στα μάτια της Καμπουρομανόλενας που μάταια ελπίζει πως θα πάρει το χρυσό στο βόλι. Έλα, 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 έλα. Φανφάρες καταντήσανε και οι Ολυμπίακοι. Έλα, έλα και οι Ολυμπίακοι. Ειρήνη και ο υπόλεμος άραγε θα ακουστεί. Έλα, έλα, άραγε θα ακουστεί. Πολύ τη τραπατσάραμε, ετούτη την ιδέα. Έλα, έλα, ετούτη την ιδέα. Κι αγνώριστη την κάναμε από πολύ ωραία. Έλα, έλα, από πολύ ωραία. Κόρη μου Μπαρμπουνίτσα, θυμάσαι, θυμάσαι πώς μας τα άδειξενε ο Μανολιός, ε! Θυμούμε με Παρθενόπη, το κρατούμε έτσι. Τεντωμένη χέρα μας συμμαζεύουμε με τα μάτια μας. Α, και με το δαχτυλάκι μας τραβάμε τούτο ναι το παλουκάκι και τούτο να ήταν ούλο. Λοιπόν, κόρη μου Μπαρμπουνίτσα, ήρθενε η μεγάλη στιγμή να κάμουμε και μια εξάσκηση. Το βόλι μου το πέταξα και εκείνο πήγε πέρα. Να την έρχεται, έρχεται και του χρυσού ημέρα. Ήδη όλοι να σε σηκοπαρασύρουνε πανόκλα. Δεν επιτρέπεται να μιλήσετσα σε μια Ολυμπιονίκη. Άδικο και κακή ώρα να σου ήρθει. Ήντε πέταξες μωρή και μου έκαμε στα τζάμια του σπιτιού τρόχαλο, ε. Στο σπίτι σου ήρθανε το βόλι. Μπράβο, μπράβο, το χρυσό το έχω στην τσέπη. Εδώ θα σου πω εγώ ή ντάει στην τσέπη. Ω ψυχούλες μου Καραγιοζόπουλα, συνέβη κάτι το τρομερόν, κάτι το συνταραχτικόν. Κύριε Νιόγκη, γιατί κάνετε έτσι? Πέθανε κανείς, εξηγήστε μας. Α, πώς το κατάλαβες κολλητήρι? Ναι, πέθανε. Μήπως η γυναίκα σας? Όπου να φάτε τις γλώσσες σας ψυχούλες μου. Η γάτα μου η Ζωζό πέθανε. Τη βρήκα φωνευμένη στα κεραμίδια. Ό,τι καημένη τη Ζωζό, μα πώς έγινε? Ακούστη ένας πυροβολισμός και η Ζωζό τέζα. Κατάλαβα, η Παρθενόπη με την κόρη της. Ο αναθεμάτωνε, κοινωνέ τον παράουρο, τον δροσό, τον Μανολιό. Ω, τρία πλευρά μου σπάσενε, όφου, όφου, και δυο αδόντια. Α, θα του κάμω μήνυση στην Ολυμπιακή Επιτροπή. Είναι εχθρός του Ολυμπισμού, εχθρός της ειρήνης. Θα κάμω παράπονα σα θανάτους. Όφου, όφου τα πλευρά. Αγαπημένη μου οικογένεια, είμαι περήφανος για πάρτι σου. Ρίγοι συγκίνησης με κατακλείζουν. Καραγκιόζη, έχεις ρίγοι, είσαι άρρωστο. Γυναίκα, μη δείχνεις τόσο έντονα το χαμηλό μορφωτικό σου επίπεδο. Είμαι λέγω περήφανος για σας, για το ισχυρό Ολυμπιακό ιδεώδες που σας διακατέχει. Μπαμπάκο, δεν καταλαβαίνουμε γρή από όσα λες. Μα το Θεό, ούτε εγώ κατάλαβα τίποτα. Λέω, είμαι περήφανος για σας, γιατί παρόλο που για ένα χρόνο θα στερηθούμε το φαγητό, εν τούτης
αγοράσαμε εισιτήρια για να απολαύσουμε τους Ολυμπιακούς. Εσύ, κόρη μου Μπαρμπονίτσα, πού σημάδευες? Σαν πως κατέο που σημάδευα, μαμά Παρθενόπη. Να σου πω την αλήθεια, κόρη μου, ούτε εγώ κατέο που σημάδευα. Δεν κάτεχα εγώ που σημάδευα. Δεν κάτεχες εσύ που σημάδευες. Έτσα, εσκοτώσαμε τη γάτα του Νιόνιου. Και εδώ που μας έκαμε να μείνησε. Ναι, στη φιλοζωική εταιρεία. Δεν παρακαλεί που ο ίδιος ζει. Και δεν ευρέθηκε αυτός στη θέση τσιγάτας. Εαώ, εμείς μαζί φωνέψαμε τη γάτα τη Ζωζό. Εαώ, εαώ, και στόχο μας εβάλαμε μετάλλιο χρυσό. Εαί, εαί, με κέφι προχωρούμε, ναι, για τη σκοποβολή. Εαί, εαί, στο δρόμο μας ας μη βρεθεί πεταμένο πουλί. Εαί, εαί.